Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, σήμερα εξαπολύει νέα επίθεση στην κυβέρνηση για τις επαφές που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως λέει στη συνέντευξή του ο κύριος Στρος-Καν, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2009. Βάζει προσωπικά στο στόχαστρο του Αντώνη Σαμαρά τον Γιώργο Παπανδρέου και λέει χαρακτηριστικά ότι όσοι άκουσαν τον κύριο Στρος-Καν δεν έχουν πλέον καμία αμφιβολία ότι ο Γιώργος Παπανδρέου διαπραγματευόταν μυστικά και υπόγεια την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και προσθέτει, δυστυχώς για τον κύριο Παπανδρέου, η αλήθεια είναι μία και την ξέρει πλέον ο ελληνικός λαός. Μένει τώρα να απαντήσει γιατί εξαπατούσε τον κόσμο, γιατί φούσκωσαν το έλλειμμα του 9, γιατί απαξίωναν την οικονομία με δηλώσεις για διεφθαρμένη χώρα και τιτανικό. Μένει να πούνε επιτέλους τι κρύβεται πίσω από την απόφαση εκείνη, τι κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επίσης δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να παζαρέψει, όπως είπε, ποτέ την περηφάνεια της πατρίδας και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και ενωμένοι, αποφασιστικοί και υπεύθυνοι εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε το κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας που υποθήκευσε με το μνημόνιο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω εδώ, Λίνα, ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έστρεψε τα πυρά του και κατά του κυρίου Πάγκαλου, χωρίς να τον κατονομάσει για τα όσα έχει πει, για τους χαρακτηρισμούς στους οποίους έχει προχωρήσει για τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, γιατί μίλησε σε απόστρατος ο κύριος Σαμαράς και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι αδιανόητο να λέγονται αυτά οποιονδήποτε και μάλιστα από στέλεχος κυβέρνησης, για τα όσα είπε για απλούς δημοσίους υπαλλήλους, για αυτιστική νοοτροπία και ότι είναι το πλέον αντιπαραγωγικό τμήμα του λαού. Μάλιστα. Επίθεση λοιπόν από τον κύριο Σαμαρά για την υπόθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα.